Χρειάζεται δουλειά μυρμηγκιού για την ταυτότητα, τις κοινωνικές αναφορές και το πρόγραμμα, δήλωσε μεταξύ άλλων από τα Χανιά ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδης Τσακαλώτος στην τελική ευθεία της διαδικασίας εκλογής νέας ηγεσίας στο κόμμα μετά την ιστορική ήττα που υπέστη στις εκλογές του Ιουνίου. Μια έμεση αλλά ουσιαστική παραδοχή πως η απαρχή πρέπει να γίνει από τον καθορισμό του πολιτικού και ιδεολογικού στίγματος. Η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σταδιακή, χρειάζεται δουλειά μυρμηγκιού και για την ταυτότητά μας και για τις κοινωνικές αναφορές και για το πρόγραμμα, αλλά κάπου πρέπει να αρχίσει. Στη διάρκεια των επαφών ο κύριος Τσακαλώτος άκουσε τα ζητήματα που έθεσαν εκπρόσωποι των φορέων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να κοιτάξουμε πολύ σοβαρά και το παραγωγικό και το καταναλωτικό μοντέλο. Αναφερόμενος στο πάγωμα της μεταρρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ για τις ενεργειακές κοινότητες, ο κύριος Τσακαλώτος έστρεψε τα βέλη του στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται από μια ιστορία 30 ετών τουλάχιστον, όπου ό,τι είναι ιδιωτικό είναι καλό και ό,τι είναι δημόσιο δεν είναι καλό. Το είδαμε ότι εμείς κάναμε και την παρέμβαση εκτός από αυτή που είπατε εσείς για τις ενεργειακές κοινότητες και τις ενεργειακές κοινότητες τις έχει βάλει στην πάντα, γιατί η βασική μέρημνα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι τα προβλήματα θα λυθούν από μεγάλες επιχειρήσεις, από τις αγορές. Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το επίπεδο συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες στις 10 Σεπτεμβρίου και στις 16 Ιανουαρίου, εάν όπως πιθανολογείται χρειαστεί δεύτερος γύρος. Σημείο εκκίνησης είναι οι 150.000 που συμμετείχαν το Μάιο του 2022 στην εκλογή του Αλέξη Τσίπρα από τη Βάση, αριθμός ωστόσο που αρκετοί εκτιμούν πως αποτελεί μακρινό όνειρο. Το πρώτο μήνυμα είναι να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει, ότι τους αφορά όλους και όλες. Οι υποψήφοι, με εξαίρεση το νεοεισερχόμενο στην κούρσα Στέφανο Κασελάκη, έχουν ήδη διανύσει ένα σημαντικό μέρος της προεκλογικής τους εκστρατείας με περιοδίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να επανακάμψει ως έτερος πόλος και μετρήσιμος πολιτικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία.